Καλό μεσημέρι. Τα θέματα στα λατινικά ήταν αναμενόμενη δυσκολία. Α περάσουμε όμω σε απαντήσει των θεμάτων. Κείμενο 20. Όταν διώχτηκε από τους δολοφόνους του δολοφόνου του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία, τη οποία το όνομα είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένο από τα νέα τη φαγή, σύρθηκε προ το πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα ένα στρατιώτη που, ή καθώ έτριχε εδώ και εκεί, παρατήρησε τα πόδια του. Κείμενο 38. Τελικά η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία να τη παραχωρήσει για λίγο τη θέση τη. Τότε η κεκυλία είπε στην κοπέλα: Εγώ ευχαρίστω σου παραχωρώ τη θέση μου. Αυτό το λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα. Πέθανε δηλαδή η κεκυλία, την οποία ο Μέτελο όσο ζούσε την αγαπούσε πολύ. Αργότερα αυτό νυμφεύτηκε την κοπέλα ή οδήγησε την κοπέλα σε γάμο. Κείμενο 45. Ο Κέσσαρα πληροφορείται από του αχμαλώτου τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Κικέρωνα και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα. Τότε πείθει κάποιον από του γαλάτε Ιππή να μεταφέρει μια επιστολή στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να μην μαθευτούν τα σχέδιά μα από του εχθρού αν αρπάξουν την επιστολή πριν φτάσει στον προορισμό τη. Β. 1α νόμεν, νόμινα, κέδις, κέντιουμ, κέντουμ, βέλα, βέλα, φόρυμπους, φόρες, πουέλε, πουέλης, σέντε, σέντουμ, χοκ, χε, ρες, ρε, Κουίνταμ, κβίδαμ, νόστρα, νόστρα, βίτα ένα, βήτα, πρόξιμουμ, πρόπιους, λόγκα, λονκιόρε, λιμπέντερ, λιμπεντήσιμε, μουλτούμ, συγκριτικός πλούς, υπερθετικός πλουριμούμ Β2α. Ρεκέζερατ, ρεκέζου. Προρέψιτ, προρέπουντ. Ανιματβέρτιτ, ανιματβέρτενς. Ρογκάβιτ, ρόγκετ. Δίξιτ, δίκ. Γεράντουρ, γερέντα, σούντ. Σίτ, σούντο. Περσουάντετ, περσουάζερε, περσουασέρε. Δεφέρατ, δεφέρ, δεφερέντο. Β2β. Χρονική αντικατάσταση σε υποτακτική. Ενεστώτα Μοριάτουρ, παρατατικό Μορερέτουρ, μέλλοντα μοριτούρα Ασίτ, παρακείμενο Μόρτου Ασίτ και υπερσυντέλικο Μόρτου Ασέτ. Γ1 Α. Άμπι Ιστιατόριμπου. Εμπρόθυτο επιρρηματικό προσδιορισμό του ποιητικού αιτίου γιατί είναι έμψυχο του εξκλούζου. Κούι, δοτική προσωπική κτητική στο est Στάντι, γενική γερουντίου ω συμπλήρωμα γενική αντικειμενική στο Μωρά. Γ1 Β ούτε πίστουλα, αντικικερώνε, μαγκάλοντε φεράτουρ. Και από παθητική σε ενεργητική σύνταξη. Ναι, νόστρα κονζίλια, χώστε, Γάμα ένα γάμα, Ατσολάριου. Εξ, δε, σολάριο. Γάμα δύο αλφα, ούτ σύμπι περ λόκο κέντερετ. Η πρόταση είναι δευτερεύουσα, ουσιαστική, βουλητική. Κβάμ, με τέλους μούλτου μαμάβιτ δευτερεύουσα αναφορική επιθετική προσδιοριστική στο κικιλία. Ντουμ δευτερευουσα δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Γάμα 2β, κβέ από την κερόνεμ γεράντουρ, δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερική άγνοια. Εκφέρεται με υποτακτική έγκληση όπω όλε οι πλάγιε ερωτήσει, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χρειά στο περιεχόμενο τη πρόταση. Συγκεκριμένα χρόνο ενεστότα γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου, κογνώσκιτ, και σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν. Γ2Γ. Του, intervella pretenda foribus te abdidisti. Και τέλο, Γ2Δ. Εξτέρitus, να αναλυθεί η μετοχή, έτσι ώστε να δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία κβοντ κβονiam κβία του erat και ώστε να δηλώνει αποτέλεσμα εσωτερική λογική διαργασία. Κουμ εξτέρητου asset. Συνεχίζουμε με τα θέματα στην οικονομία. Καλησπέρα. Περνάμε στο μάθημα τη οικονομία. Τα θέματα φέτο ήταν πιο απαιτητικά και πιο δύσκολα από πέρυσι. Περνάμε στο θέμα Α. Α1. Λάθο, σωστό, λάθο, σωστό, σωστό. Α2β, Α3γ. Η ομάδα δεύτερη ήταν αρκετά αναμενόμενη. Ήταν η επιβολή ανώτατων τιμών που βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 100-101 μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. Ομάδα τρίτη. Θέμα γ. Γ1 μα δίνει ότι η ζήτηση είναι γραμμική, άρα ισχύει Q1 ίσον α συν Οπότε παίρνοντα την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματο και με εισοδηματική ελαστικότητα ίσον 5, λύνουμε τον τύπο και προκύπτει ότι Q2 ίσον 400. Η δεύτερη μεταβολή στη συνέχεια παίρνουμε την ποσοστιαία μεταβολή της τιμή με ελαστικότητα ζήτηση ίσον μείον 0,5. Άρα, εφαρμόζοντας τον τύπο, προκύπτει ότι το Q3 ίσον 360. Στο γάμα 2 ξέρουμε ότι η Q2 ίσον 600 μείον 20 π. Μα λέει ότι η D1 είναι παράλληλη στην D2, άρα ξέρουμε ότι έχουμε την ίδια κλίση, δηλαδή ίδιο β, ίσον μείον 20. Αν αντικαταστήσουμε το Q400 στην Q2 600-20p, έχω ότι 400 ίσον 600-20p. Άρα δηλαδή προκύπτει ότι το α ίσον 400, με την qd 1 να είναι 400-20p. Στο γάμα 3 μας δίνει την qd 1 ότι είναι 400-20p. Πρέπει να κάνουμε το σχήμα βρίσκοντας σημεία τομή με του άξονε. Άρα για P ίσον 0 το Q είναι 400 για Q ίσον 0 το P είναι 20, ενώ στην δεύτερη συνάρτηση για P ίσον 0 το Q είναι 600, ενώ για Q ίσον 0 το P είναι 30. Φτιάχνοντας τους άξονας, παίρνουμε τα σημεία και προκύπτει το παρακάτω Γάμα Γ4, ο νόμος ζήτησης ισχύει λόγω σταθερού εισοδήματο βραχυχρόνια και ύπαρξης υποκατάστατων αγαθών, αγαθών δηλαδή που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη. Στο γάμα 5 πρέπει να υπολογίσουμε τη συνολική δαπάνη στο σημείο Α για ίσον 5. Το Q είναι 500, άρα η συνολική δαπάνη είναι 2.500. Στο δεύτερο σημείο για ίσον 15, Q day ίσον 300, άρα η σίγμα δέλτα μας βγαίνει 4.500. Εφαρμόζοντας τον τύπο της ελαστικότητας ζήτησης προκύπτει ότι είναι μείον 0,2, δηλαδή ανελαστική, άρα η συνολική δαπάνη επηρεάζεται από τη μεγαλύτερη ποσοστία μεταβολή που είναι της τιμής. Εφόσον η τιμή αυξήθηκε, αυξήθηκε και η συνολική δαπάνη. Ομάδα Δέλτα μα έλεγε ότι η μοναδική μεταβλητή συντελεστέ είναι η εργασία και το κόστο των υλών, άρα ισχύει ο γνωστό τύπο Vesation Στη συνέχεια γνωρίζοντας ότι το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται για ελισσον 30, παίρνουμε την συνθήκη Απ ίσον Μπ ώστε να προκύψει το Q ίσον 150, άρα το μέσο προϊόν είναι ίσο με το ηριακό ίσον 5. Β, το ΒΣΕ είναι 400, λύνοντας τον τύπο 400 ίσον 20 επί W συν 2 επί 100 που μας το έδινε, προκύπτει το W ότι είναι 10. Στο Δέλτα 2 που ήταν αρκετά απαιτητικό, για Q 100 από τον πίνακα ξέρουμε ότι το VESA είναι 400. Άρα πρέπει να βρω το μεταβλητό κόστος για κιούσον 175. Παίρνω τον τύπο του ουριακού, MC 12, άρα 860 μειον ΒΣΕ προς 180 175 ίσον 12, για να βρω ότι το ΒΣΕ είναι 800. Από τον τύπο του VSA WPL συν σε υπολογίζω στη συνέχεια τους εργάτες για Q ίσον 175, Άρα 800 ίσον L επί 10 συν 2 επί 175 και έχω ότι οι εργάτες μου είναι 45. Οπότε για Q ίσον 100 η δαπάνε για εργασία είναι L επί W ίσον 200 και για Q ίσον 175 η δαπάνης για εργασία είναι L επί W ίσον 450. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβολή αυτών των δύο που μας βγαίνει στα 250. Στο β' ερώτημα θα πρέπει να υπολογίσουμε το σε επί Q για Q 100 που μέσα από τον τύπο του ΒΣΕ προκύπτει ότι σε επί Q 200 ενώ για Q 175 γνωρίζοντας ότι το ΒΣΕ είναι 800 προκύπτει ότι το σε επί ίσον 350. Παίρνοντα τη μεταβολή έχω ότι ΔΣΚ ίσον 150. Δέλτα 3, θεωρητικό, ο νόμο φύνουσα απόδοση ισχύει επειδή η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγή. Ε, και στο Β, ο νόμο φύνουσα απόδοση ισχύει λόγω τη μεταβολή των αναλογιών μεταξύ μεταβλητών και σταθερών συντελεστών. Δέλτα 4 έπρεπε να βρούμε την καμπύλη προσφορά. Η συνθήκη εξαγωγή τη ΕΣ είναι η τιμή να είναι ίση με το οριακό κόστο, το οποίο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο με το μέσο μεταβλητό όπου προκύπτει ο παρακάτω πίνακας MC ίσον P 4712 με QS 150, 170, 180. Για να περάσουμε στον επόμενο πίνακα να βρούμε την αγορέα θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το ατομικό Q επί 200 που ήταν οι επιχειρήσει και προκύπτει ο πίνακας αγορέας προσφοράς με P ίσον 4712, QS ίσον 30.000, 34.000, 36.000. Στο β' θέμα τέλο που ζητούσε το σημείο ισορροπία, αντικαθιστώ τι τιμέ. Όταν η τιμή είναι 4, η QD είναι 52.000. Όταν η τιμή είναι 7, προκύπτει το QD 46.000. Όταν η τιμή είναι 12, το QD είναι 36. Και ξέρουμε ότι το σημείο ισορροπία είναι στο σημείο που QS ισον QD, άρα για P ισον 12 και Q ισον 36.000. Αυτά από το μάθημα της οικονομίας περνάμε στη χημεία. Καλησπέρα σας. Ιδιαιτέρως απαιτητικά φέτος τα θέματα της χημείας. Είναι από τα δυσκολότερα θέματα που έχουν πει εδώ και πολλά χρόνια. Πάμε να δούμε τι απαντήσει. Στο θέμα Α. Στο Α1 η απάντηση είναι Β, στο Α2 η απάντηση είναι Γ, Α3 το Α, Α4 το Γ και Α5 το Β. Στο θέμα Β1, το θέμα με την ασπιρίνη, βλέπετε εδώ μπροστά σα χημική αντίδραση, τη χημική εξίσωση, η οποία οντίζεται. Να πάμε στην επόμενη κάρτα και απαντάω ότι θα απορροφηθεί καλύτερα στο στομάχι, αφού μου λέει ότι η αδιάστατη μορφή είναι πιο απορροφήσιμη, διότι είναι όξιμο περιβάλλον, αυξάνει τη συγκέντρωση των οξονίων και η ισορροπία μετατοπίζεται προ τα αριστερά. Είναι μετατοπισμένη προ τα αριστερά. Β2, το θέμα του κεφαλαίου 6. Μου βλέπετε στο Β2α τι δύο, δύο εξισώσει ε, για, την, ε, για τον πρώτο ιωτισμό του βορείου και το δεύτερο του άνθρακα. Β2β μου ζητάει να επιλέξω από ένα συνδυασμό αιτιών για, το... για, να εξηγήσω γιατί η ΕΕ2 στον Άθρακα είναι μεγαλύτερη κατά πολύ από την ΕΕ1 του Βορείου και βλέπετε εδώ πέρα τη, δόμηση του Βορείου και τη δόμηση του Άθρακα ΣΥΝ και στις δύο περιπτώσεις πάω να πάρω ηλεκτρόνιο ηλεκτρόνιο, εξωτερική στη βάδα, ε, με ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων. Απλά στον άθρακα συν έχω περισσότερα πρωτόνια στον πυρήνα, άρα η έλξη είναι μεγαλύτερη και απαιτείται περισσότερη ενέργεια. Ε2 λοιπόν άνθρακα μεγαλύτερη ε1 βορείου. Το θέμα β3. Παρατηρώ ότι η καμπύλη Y που μου ζητάει έχει μικρότερη κλίση, άρα έχει γίνει σε μικρότερη ταχύτητα και η παραγόμενη ποσότητα οξυγόνου είναι περισσότερη στο τέλος. Η σωστή απάντηση είναι η δύο διότι στην ένα προσθήκη νερού δεν επηρεάζεται ούτε η ταχύτητα ούτε η ποσότητα που θα παραχθεί οξυγόνου. Ε, στο 3 το απορρίπτω επειδή ο καταλήτη δεν επηρεάζει ποτέ την ποσότητα οξυγόνου. Πάμε παρακάτω. Ε, η τέταρτη περίπτωση που ελαττώνει η θερμοκρασία μειώνεται η ταχύτητα μεν, αλλά δεν επηρεάζει την ποσότητα του οξυγόνου. Άρα, σωστό είναι το 2, όπου έχουμε μείωση συγκέντρωση του αντιδρόντο, οπότε μειώνεται ταχύτητα, και αύξηση το μόλ, αφού μπαίνει η ποσότητα υπεροξιδίου, αύξηση το μόλ, οπότε παράγεται περισσότερο οξυγόνο. Θέμα Β4. Μου δίνει δύο δοχεία, δύο πινακάκια λοιπόν για αυτή την αντίδραση, το ένα προς τα δεξιά, το άλλο προς τα αριστερά. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η ΚΑΠΑΣΕ, εφόσον η δημοκρασία είναι ίδια, παραμένει ίδια και στις δύο, εξισώνει τις και φτάνω στο τέλο να έχω ένα μείον χ ίσον ψ, δηλαδή οι ποσότητε του μονοξυδίου του άνθρακα βγαίνουν ίσε. Θέμα ε, β4 το β. Προσθέτουμε με το επισημασμένο οξυγόνο οξύδιο του μολύβδου, το οποίο είναι στερεό, οπότε δεν παρουσιάζει μεταβολή στην συγκέντρωση και δεν θα μεταβληθεί η θέση χημικής οροπίας. Αλλά εδώ θέλει πάρα, πολύ, πάρα μεγάλη προσοχή, διότι είναι αφίδρομη η αντίδραση. Έχω δυναμική ισορροπία. Δηλαδή, με την ίδια ταχύτητα γίνεται και η προ τα δεξιά και η προ τα αριστερά αντίδραση. Άρα, το επισημασμένο οξυγόνο θα βρεθεί όπου υπάρχει οξυγόνο και στα αντιδρώμια και στα προϊόντα. Δηλαδή, στο οξύδιο του μολύβδου, στο μονοξίδιο και στο διοξίδιο του άνθρακα. Το θέμα τη οργανική, θέμα Γ. Πάλι φέτο μπήκε μια, ένα μεγάλο μόριο όπου είχα δύο σημεία να προσέχω. Στο Γ1, λοιπόν, το Α ερώτημα η ουσία Α που πρέπει να προσθεθεί το υδρογρόμιο, η ουσία Β είναι το νερό. Η ένωση Δ, έχουμε την υποκατάσταση του βρωμίου από κιάνιο. Και η Ζ, έχουμε υδρόλυση της κιανομάδας, οπότε γίνεται οξύ. Απ' την άλλη πλευρά, στο δέντρο, έχουμε τη Γ να οξυδώνεται με περίσσια διχρωμικού. Οπότε, οξυδώνται και οι δύο ομάδε που έχει η Γ ένωση και η αλκοολομάδα και η Αλδεϊδομάδα και γίνονται αντίστοιχα και τον Ομάδα και οξύ. Η θήτα γίνεται η υδρογόνωση τη και τον ομάδας, οπότε γίνεται αλκοόλι. Και τέλο η λάμδα. Στη λάμδα έχουμε αστεροποίηση. Λοιπόν, θέμα ερώτημα Β. Ποια από Β ή θ αντιδρά με το φελίγκιο. Απαντάμε ότι αντιδράει Β διότι μόνο οι αλδεϊδες αντιδρούν με φελίγκιο και βλέπετε μπροστά σα και του συντελεστέ για την αντίδραση. Ε, Υπόερώτημα Γ. Ποιο αντιδραστήριο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να πάμε την Α στη Β. Εξηγώ ότι για να πάμε από την Α στη Β πρέπει να κάνω αφιδραλογόνωση, οπότε βάζω θερμό αλκοολικό διάλειμμα είτε υδροξιδίου του νατρίου είτε του καλίου. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Υπόερώτημα Δ. Να γράψει τη χημική εξίωση τη ε, ένωση Γ με διχρωμικό. Εδώ θέλει μια προσοχή διότι έχω και την αλκοολομάδα να οξυδώνεται προς κετονομάδα και, και την αλδεϊδομάδα προς ε, οξύ. Οπότε η μεταβολή συνολική της οργανικής ένωσης είναι 4, 2 και 2, 4. Και οι συντελεστές είναι όπως βλέπετε στην κάρτα μας. Μετά πάμε στο ΓΑΜΑ 2. Μας δίνει γαλακτικό οξύ, πάλι ένα μόριο με δύο χαρακτηριστικές ομάδες και, μου, και έχουμε εγκομέτρηση, συνδυαστική με το κεφάλαιο 5 μα ζητάει το Α ερώτημα να υπολογίσουμε το pH στο τελικό σημείο, το οποίο είναι ίδιο το ισοδύναμο. Στο ισοδύναμο σημείο ξέρουμε ότι τα μόλι είναι ίσα, οπότε βγάζω τη συγκέντρωση 0,1 τρίτα του γαλακτικού οξέω και υπολογίζω μέσω τη Kα την ΚΑ του γαλακτικού οξέω που είναι 5 επί 10 σημείων 11. Εδώ είναι η αντίδραση στο ισοδύναμο σημείο που έχω πλήρη εξουδετερώση. Εδώ από κεκτημένη ταχύτητα έχουμε κάνει ένα λάθος, ο όγκος, ο συνολικός, ο ολικός είναι 0,05 λίτρα και το σεάλατος βγαίνει 0,02. Το αλάτι μας μετά παθαίνει διάσταση, όπως βλέπετε στην κάρτα. Πάμε στην επόμενη. Και μετά το ανιόν ε, ιοντίζεται. Μέσω της KB υπολογίζω τα υδροξυλιόντα και τελικά το pH πρέπει να βγει 8. Επίση, ένα άλλο ερώτημα που είχε εδώ πέρα, Β, ήταν να υπολογίσουμε την περιεκτικότητα του γεωρτιού σε γαλακτικό οξύ. Από τον τύπο ε, Emison EPMR βγάζω ότι το γαλακτικό οξύ είναι 0,09 γραμμάρια. Οπότε μετά λέω στα 10 γραμμάρια γιαωρτιού τα 0,09 είναι γαλακτικό. Στα 100 πόσο θα ήταν και βγαίνει το ποσοστό 0,9% βάρο κατά βάρο. Τελευταίο θέμα οργανικής γάμα 3 μου δίνει δύο άλατα με νάτριο του γαλακτικού οξέου και του οξαλικού, υπολογίζω το υδροχλώριο που αντιδρά μαζί του συνολικά 0,5, γράφω τι αντιδράσει με υδροχλώριο και βγαίνει ότι θα χρειαστούμε χ μόλ υδροχλώριο από τη μία αντίδραση, 2 ψ μόλ υδροχλώριο από την δεύτερη. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Χ και 2 ψ, συνολικά λοιπόν υδροχλώριο που χρησιμοποιήσαμε, ίσω με 0,5. Υπολογίζω μετά τα μόλ του υπερμαγκανικού 0,12. Κάνω τι δύο αντιδράσει και, και, βρίσκουμε ότι θέλουμε 2 χ5 υπερμαγανικό από την πρώτη αντίδραση. Και στην επόμενη κάρτα. 2 2Ψ5 5 υπερμαγκανικού. Οπότε συνολικά αυτά τα δύο πρέπει να βγάλουν 0,12. Λύνοντα το σύστημα, βρίσκουμε ότι το χ είναι 0,1 μόλ για το άλλα του οξαλικού και 0,2 μόλ για το διχρωμικό. Συγγνώμη για το οξαλικό. Λοιπόν, θέμα Δέλτα. Δέλτα 1. Βλέπετε μπροστά σα τι σωστά ή εξισώσει. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Απαντώ για τη δεύτερη αντίδραση, τη δεύτερη χημική εξίσωση, ότι η εξωτική ουσία έδρασε το οξυγόνο και ω αναγωγική η αμμονία. Θέμα Δέλτα 2. Το οποίο εδώ υπήρχε ένα κάποιο πρόβλημα. Λύνεται αν δεν δώσουμε σημασία στο ότι λέει ότι λαμβάνεται δείγμα από τα προϊόντα. Αν δεν λάβουμε υπόψη μα ότι πήραμε δείγμα, αλλά πήραμε όλη την ποσότητα των προϊόντων, αφαιρώντας το νερό, έχουμε, λέμε, ότι έστω χ συμψίτα μόλι αμμονία, οπότε έστω χ μόλι γίνανε μονοξίδι του αζότου, έστω ψ δεύτερα γίνανε άζωτο, οπότε στην αρχή συνολικά είχα αμμονία χ και ψι. Πάμε στην επόμενη. Μετά, έχουμε ότι μόνο το μονοξίδιο του αζότου οξυδώνεται. Υπολογίζω το υπερμαγκανικό 0,54 μολ. Υπολογίζω ότι συνολικά μετά και άζωτο και μονοξίδιο βγάζουν 22,4 λίτρα σε STP, άρα 1 μολ. Οπότε χ και ψ, ε, συγγνώμη, χ και ψ δεύτερα ίσον 1. Βρίσκω το χ 0,9 μολ του μονοξίδιου του αζότου. Και από την ε, δεύτερη εξίσωση που βλέπετε εκεί υπολογίζω το ψ 0,2. Οπότε, συνολικά στην αρχή, χ και ψ, έχω 1,1 μολ αμμονίας. Είχαμε, είχα, είχα, είχα βρει πριν λίγο 0,9 μολ μονοξυδίου του αζότου, άρα ο βαθμός δατροπής του είναι 9 /10. Θέμα δελτα 3. Είναι το θέμα που με ρωτάει πάλι από το κεφάλαιο 4. Είχαμε πολύ λε φέτο. Να εξηγήσουμε γιατί το μείγμα ψύχεται πριν ξεκινήσει. Ψύχουμε διότι η μείωση τη θερμοκρασία ευνοεί τι εξώθερμε, όπω είναι η αντίδρασή μα εξώθερμη. Και έτσι, σύμφωνα με τον Ρεσεντελιέ, η θέση οδεύει προ τα δεξιά και θα, θα έχουμε μεγαλύτερη απόδοση αυτήν την αντίδραση. Δέλτα 3β. Είμαστε στη χημική ισορροπία, εφαρμόζουμε μία απλή άσκηση αυτή την ΚΑΠΑΣ και βρίσκουμε 4 όπω βλέπετε και στην οθόνη. Θέμα Δέλτα 3Γ. Μου έδωσε ότι τελικά τα μόλ του διοξιδίου του αζότου είναι 25 μόλ. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυξάνονται, άρα ότι η θέση ισορροπία πήγε προ τα δεξιά. Θυμάμαι επίση από Λεσσατελέ ότι η μείωση του όγκου θα αυξήσει την πίεση και θα πάμε προ τα λιγότερα μολαερίο, δηλαδή δεξιά. Η ΚΑΠΑΣΕ δεν άλλαξε, γιατί δεν πειράξαμε τη θερμοκρασία. Κάνουμε το πινακάκι μα από τη μία ισορροπία στη δεύτερη. Πάμε στην επόμενη. Και τελικά βρίσκω στο πινακάκι το χίσον με 2,5 μολ. Η ΚΑΠΑΣΕ δεν άλλαξε, όπω είπαμε, είναι πάλι 4. Βάζουμε τις νέες, euh, τα νέα μόλ με το β που ψάχνουμε, τον όγκο και βρίσκω ότι ο τελικός όγκος είναι 1,2 λίτρα και θα μπορούσα να δω να πούμε ότι η μεταβολή του τελικά είναι από 10 λίτρα σε 1,2, δηλαδή 8,8. Θέμα Δ4. Με ρωτάει να εξηγήσουμε αν σε υψηλή ή χαμηλή πίεση θα πάρουμε περισσότερο νετρικό οξύ. Και το απαντάω ότι η μείωση, πάλι λε η μείωση του όγκου του δοχείου οδηγεί σε αύξηση πίεση. Άρα η χιότα πάει προ τα λιγότερα μολαερίων, δηλαδή δεξιά. Έτσι, σε υψηλή πίεση ευνοείται η Παρασκευή νητρικού οξέω. Και τέλο το ΔΕΛΤΑ 5. Εδώ είναι τα δεδομένα μας που μας δίνει. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχουμε, λέω, έστω V1 ο όγκος του νητρικού οξέως V2 της αμμονίας. Υπολογίζω τα μόλ, όπως βλέπετε. Κάνω την αντίδραση. Στην αντίδραση τελειώνει όλη η ποσότητα του ελληνικού και έχω περίσχεια αμμονία, διότι η πλήρη αντίδραση με το όξινο αλάτι που μένει μόνο ή η περίσχεια οξέω θα οδηγούσαν σε πεχά κάτω από 7. Ενώ η εκφώνηση μα λέει ότι το πεχά pH τέλο να είναι 7. Οπότε βλέπετε τα μόλ που pH στο τέλο τη αντίδραση. Ε, διαβέ ένα συν βε δύο, διαβέ ολικό υπολογίζω τι νέε συγκεντρώσει. Οπότε μετά του λέω ότι έχω ρυθμιστικό διάλειμμα η ε, ισχύει εκεί η μπορώ να πάω από τη Χέντερσον Χάσελμπαλχ και να χρησιμοποιήσω τον τύπο που βλέπετε, το γνωστό. Υπολογίζω και την ΚΑΠΑ 10-9, γιατί μου είχε δώσει την ΚΑΠΑ Και εφαρμόζοντα τη Χέντερσον Χάσελμπαλχ, όπου σε ο ξέο είναι το σε άλατο ουσιαστικά και σε βάση η αμμονία, καταλήγουμε στην τελευταία κάρτα να βρούμε ότι η Βένα προ Β2 είναι 50 προ Αυτά ήταν τα θέματα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι απαντήσει στο νέακρήτη.gr ή στο αυριανό φίλο τη εφημερίδα Νέα Κρήτη. Ευχαριστώ. Καλά αποτελέσματα.